Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο 13ο επεισόδιο Full Court Cast, το podcast το οποίο είναι αφιερωμένο στην κυπριακή καλαθόσφαιρα και το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και κατ' επέκταση και στον Κεραυνό, καθώς ο Κεραυνός φέτος κατέκτησε το double στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, στο OPA Basket League. Χριστόφορε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας φέτος. Ήταν μια χρονιά γεμάτη αναμνήσεις, μπορώ να πω, αυτή η χρονιά για σένα. Ναι, καταρχήν να το σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Ναι, ήταν μια χρονιά με τρομερό suspense όσον αφορά την ομάδα μου, τρομερές διακυμάνσεις με τον τρόπο που εξελίχθηκε και η χρονιά και στα συναισθήματά μας. Και σίγουρα μας χαροποιεί ιδιαίτερα που τελείωσε η χρονιά με αυτόν τον τρόπο. Τι συναισθήματα σου αφήνει αυτή η χρονιά φέτος? Ήταν μια χρονιά που είχε, όπως είπες, πολλές ανατροπές. Η διάρκεια του πρωταθλήματος είχατε και αρκετές είτε στην έδρα σας, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει ο Κεραυνός. Παρ' όλα αυτά είχατε πολλούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά καταφέρατε και ανατρέψατε όλα αυτά τα δεδομένα και φτάσατε μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Εντάξει, Αντώνη, είναι η δέκατη μου χρονιά που σαν προπονητής, πέντε σαν βοηθός προπονητής και τώρα πέντε σαν πρώτος προπονητής. Και είναι αυτό που πραγματικά αυτό που λέμε και στην προπονητική είναι ότι κάθε χρόνο μαθαίνεις. Ήταν μια διδακτική χρονιά για εμένα και για την ομάδα θεωρώ γενικότερα, που θεωρώ ότι νομίζω ότι η λέξη υπομονή ήταν το κλειδί της φετινής χρονιάς. Μια λέξη που ίσως να ακούγεται εύκολη, αλλά πραγματικά τόσο δύσκολη στον αθλητισμό. Πολλοί λίγοι το καταφέρνουν, δεν μιλώ μόνο από την πλευρά μου, των παιχτών, ειδικά της διοίκησης, και νομίζω ήταν το κλειδί της φετινής σεζόν. Πάντως αυτό που πρέπει να σου πιστώσουμε εμείς που παρακολουθούμε την πορεία σου στη φετινή σεζόν είναι η πολύ καλή διαχείριση που έκανες στο ρόστερ σου, ειδικά τον καιρό των τραυματισμών. Κάτι που το έχεις αντιμετωπίσει και άλλες φορές, ο Ντέιβις πέρσι, ο Σμότριτς πριν τρία χρόνια, παίχτες που ήταν κλειδιά για την ομάδα σου, μείναν εκτός σε κρίσιμα σημεία του πρωταθλήματος. Φέτος έγινε κάτι παρόμοιο, παρόλα αυτά φέτος το διαχειρίστηκες πολύ πιο σωστά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι η φετινή χρονιά, όπως σου έχω πει, ήταν διδακτική και για εμένα, ότι μέσα από τις δυσκολίες αναγκάζεσαι να ψαχτείς. Ήξερα ότι όπως εξελισσόταν η χρονιά, αν μέναμε στο ίδιο μοτίβο ή στο ίδιο τρόπο παιχνιδιού, ακριβώς όπως αυτό που είχαμε συνηθίσει, είχαμε ένα ταβάνι και ήταν πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουμε με κάποιες καταστάσεις. Οπότε και εγώ προβληματίστηκα από μια φάση και μετά. Με βοήθησε πάρα πολύ και μια συζήτηση που έγινε με τον πρόεδρο της ομάδας των καιρών των προβλημάτων, μια πολύ σημαντική συζήτηση που έτσι και εγώ αναθεώρησα κάποια πράγματα, ήμουν αναγκασμένος να ρισκάρω και κάποια πράγματα με τα προβλήματα που είχαμε, ευτυχώς μας βγήκα. Είδαμε φέτος ξεκίνησε η προσπάθεια από το καλοκαίρι στηριζόμενη σε Channels, ο πρώτος ξένος δηλαδή που είχε έρθει ήταν ο Channels, ο οποίος στην πορεία τον έχασες. Δηλαδή όχι στην πορεία, δεν ξεκίνησες καν το πρωτάθλημα μαζί του. Ήταν ένα σημείο που σε προβλημάτισε εκείνο το πώς εξελιχθεί? Σίγουρα μας προβλημάτισε, διότι ήταν μια χρονιά μεταβατική για την ομάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε η χρονιά, οι μόνοι ξένοι που είχαν μείνει από την προηγούμενη χρονιά ήταν ο Αμπουκάρ και ο Κίνγκ, θεωρείται μέσα στους 6 ξένους της ομάδας. Οπότε είχαμε να εντάξουμε 4 καινούργια παιδιά. Δύο εξ αυτών, ο Γουίλις και ο Χάγκινς, που ήταν και ρούκι. Η ομάδα έπρεπε να κάνει πρωταθλητισμό. Οπότε, πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη, είδαμε ότι αυτός ο παίχτης μπορεί να μην είναι ο φανταζή παίχτης, αλλά είχε την εμπειρία και την προσωπικότητα, που ήταν ο πιο σημαντικός λόγος που τον επέλεξα. Από τη στιγμή που είχαμε χάσει τον Μπάρκερ, ο οποίος θεωρώ ότι είχε αντίστοιχα χαρίσματα. Οπότε, από νωρίς έπρεπε να πορευτούμε χωρίς αυτό, και στην ουσία εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες δύσκολες αποφάσεις, διότι ήταν δύο εβδομάδες πριν το ευρωπαϊκά μας παιχνίδια και ο Τσάνελς θα έμενε δύο μήνες έξω. Οπότε υπήρχε ο προβληματισμός αν θα προχωρούσαμε κατευθείαν σε μια αντικατάσταση τόσο νωρίς.
Θεωρώ όμως ότι ακόμη και εκεί το χειριστήκαμε όλοι στην ομάδα με ηρεμία και νυφαλαιότητα και επιλέξαμε το δρόμο της υπομονής. Σημαντικό κομμάτι σε όλη αυτή την πορεία, σε όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία του κεραυνού φέτος, η κατάκτηση του Double, παίξανε και οι Κύπροι καλωσφαιριστές, οι οποίοι κληθήκανε να καλύψουν κενά και να δώσουν και το 100% των δυνάμεών τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Θεωρώ ότι οι Κύπροι καλωσφαιριστές ήταν καταλυτική η παρουσία τους. Ο πιο σημαντικός λόγος που η ομάδα καταρχήν παρέμεινε ενωμένη, συνέχισε να πιστεύει παρά τις δυσκολίες που ήρθαν στην πορεία. Ο Σάιμον είναι πλέον ένας καταξιωμένος παίχτης, από τους καλύτερους του νησιού, με τη δική του προσωπικότητα. Κομβικών ήταν η απόκτηση του Νίκου του Στυλιανού, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός καλωσφαιριστής με τρομερή ποιότητα και ήρθε στην ομάδα των καιρών που υπήρχαν και ελλείψεις, οπότε μας είχε δώσει τρομερή ποιότητα και στο 3 και στο 4. Ο Ραφαήλ Ελευθερίου, που ήταν η πρώτη του χρονιά, και αυτός ήταν πολύ σωστός στις προπονήσεις, διψασμένος να παίξει μπάσκετ, έχει μέλλον μπροστά του. Αλλά θεωρώ ότι καταλυτικοί ήταν οι δύο έμπειροι παίχτες της ομάδας, ο Κορονίδης και ο Θεοχαρίδης, οι οποίοι είναι δύο παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή ίσως να μην μπορούν να προσφέρουν σε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά είναι δύο παιδιά τα οποία ξέρουν πολύ μπάσκετ, μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις και μπορεί να τους εμπιστευτεί ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι ο καθένας από τους δύο ξεχωριστά μας έχει δώσει από μόνος του. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, 3 με 4 νίκες όταν κάλυψε μόνος του τη θέση του 4, όπου εκεί αν η ομάδα έχανε ίσως τώρα διαφορετικά τα πράγματα. Και ο Κορονίδης με την εμπειρία του και το χαρακτήρα του, πολύ σημαντικές νίκες, ειδικά στα play-offs. Ναι, ήταν όντως τους δύο τελευταίους που ανέφερες, ο Κορονίδης και ο Θεοχαρίδης. Εντάξει, σίγουρα τους έχουν μεγαλώσει σαν ηλικιακά. Δεν μπορούν να προσφέρουν 40 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ήταν ειδικά σε σημεία που, σε κέρια σημεία που έπρεπε να μπουν μέσα, δεν είχαν καμία αμφιβολία για τον εαυτό τους. Μπαίνανε και βοηθούσαν όπου και όποτε χρειαζόταν. Αυτό είναι το δύσκολο, γιατί τα παιδιά που είναι στο βασικό rotation, ξέρεις ότι για να γίνουν θα παίξουν 20-25 λεπτά. Οπότε πάνω κάτω είναι έτοιμοι, είναι ευχαριστημένοι. Τώρα, δύο παιδιά που όταν τους χρειάζεσαι μπορεί να σου παίξουν 25 λεπτά και να σου βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά όταν δεν τους χρειάζεσαι και πολύ, μπορεί να σου παίξουν και 10 και 5 και καθόλου. Αλλά σαν χαρακτήρες να σου κρατούν την ομάδα, να στηρίζουν τις επιλογές του προπονητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εκεί που περισσότερες φορές οι προπονητές έχουν δυσκολίες και νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά σε αυτό το κομμάτι πλέον κάνουν εξαιρετική διαχείριση. Σαν χαρακτήρες εννοείς. Χαρακτήρες, ναι. Το είδαμε αυτό και στο τελικό με τον τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το Κορονίδης δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου, χωρίς σχεδόν, στην αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά τον βλέπαμε στον πάγκο και ήταν συνέχεια, εμψύχωνε, βοηθούσε. Όπου έλεγε, μιλούσε με τους συμπαίκτες που παίζανε εκείνη τη στιγμή στην πεντάδα. Ήταν σαν ένας προπονητής στην άκρη του πάγκου, στην άλλη άκρη. Ναι. Εντάξει, και οι δύο είναι πλέον σε αυτήν τη λογική. Είναι όρημοι, είναι έμπειροι, δεν έχουν κάτι να αποδείξουν και ξέρουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ήταν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πολύ μεγάλη συμβολή του Willis, ο οποίος ειδικά τον καιρό που έμεινε ο μοναδικός ψηλός στην ομάδα έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις. Μην ξεχνάμε ότι κατέκτησε το κύπελο σύντομα μόνος του με τους 41 πόντους που είχε πετύχει στο υλικό του κυπέλου. Πόσο δύσκολο είναι να προσαρμόσει έναν ρούκι από την Αμερική να κάνει τέτοιες εμφανίσεις έξω από τη χώρα του? Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Willis μαζί με τον Hawkins, θα τους βάλω μαζί γιατί ο άλλος είναι εξαιρετικός, ήταν οι αποκαλύψεις τουλάχιστον όσον αφορά την ομάδα μας, ίσως και του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για ομάδα πρωταθλητισμού δύο παιδιά, ρούκι, να μπουν μέσα και να έχουν τόση μεγάλη συνεισφορά από την πρώτη χρονιά. Εντάξει, είναι δύο παίχτες που σχετικά ήταν σε χαμηλά οικονομικά δεδομένα. Δύο παίχτες οι οποίοι από τα κολέγια τους όπου αποφύτησαν την προηγούμενη χρονιά, αν τα δει κανείς, κανένας από τους δύο δεν έχει κάποια νούμερα που να εντυπωσιάζει. Όμως ήταν δύο παιδιά που έτσι στο ψάξιμο μας έκαναν το κλικ ότι έχουν τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή μας λείπαν από την ομάδα. Διότι
Είχαμε το King και τον Αμπουγάρι, οι οποίοι είναι οι έμπειροι μας παίχτες, και έτσι θέλαμε να τους πλαισιώσουμε με περισσότερη ενέργεια, ενθουσιασμό, φρεσκάδα. Ταλαιπωρηθήκαμε, χαριντολογώντας σε συζητήσεις που κάναμε και με το staff και με τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου, με τον πρόεδρο της ομάδας. Του έλεγα: Πρόεδρε, πρέπει να είσαι λίγο έτοιμος, γιατί αυτά τα παιδιά θα μας χάσουν κάποια παιχνίδια στην αρχή, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται και να σταθεροποιηθούν. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ένα παιχνίδι μπορούσαν να σου κάνουν τα πάντα, το άλλο παιχνίδι μπορούσαν να είχαν τρομερή αστάθεια, όπου αυτό έβγαινε και στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι από τον Δεκέμβριο και μετά σιγά σιγά σταθεροποιούσαν την απόδοσή τους και στο τέλος δείξαν και δύο ότι ήταν πανέτοιμοι να παίξουν για το πρωτάθλημα. Θυμάμαι, νομίζω η πρώτη ήταν από την ΑΕΛ στο Στρόβολο και σε είχα ρωτήσει αμέσως μετά το παιχνίδι σε μια συνέντευξη που σου είχα κάνει και μου είχες πει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να βρούμε, να χτίσουμε μάλλον, είναι η νοοτροπία σε αυτήν την ομάδα. Ναι, ναι, εντάξει, ήταν σχετικά ξανά καινούργια η ομάδα. Σε το συγκεκριμένο παιχνίδι, το θυμάμαι γιατί δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε κερδίσει την ΑΕΚ πρεμιέρα στη Λάρνακα και χάσαμε με τρίποντο, έχοντας μια πολύ κακή εμφάνιση. Και αυτά τα δύο παιδιά ήταν πραγματικά όπου σε εύρω, όπου με εύρεις που λέμε. Ενώ την προηγούμενη παιχνίδι στην ΑΕΚ ήταν φανταστική. Εντάξει, το θέμα ήταν πόσο γρήγορα θα προσαρμόζονται και πόση υπομονή μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι και η πίεση του αποτελέσματος. Με τον Χάκης δεν έχω μιλήσει πολύ, με τον Willis, οπότε όμως έχω καταφέρει να αλλάξω 2-3 κουβέντες. Μου έβγαλε το συμπέρασμα ότι είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί. Ό,τι τον ρωτούσα μου μιλούσε με ταπεινότητα. Δεν είναι, έχω γνωρίσει κατά καιρούς καλασφαιριστές Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι μπορούν να το πάρουν πάνω τους, όταν, ειδικά άμα βγουν MVP σε κάποιο παιχνίδι κλπ. Ο Willis ήταν πολύ προσγειωμένος. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ψάχνετε στους παίκτες σας. Εντάξει, σίγουρα προσπαθείς να συλλέξεις όσο περισσότερα μπορείς. Ο χαρακτήρας είναι πρώτη στο πράγμα για εμάς. Τα τελευταία χρόνια στην ομάδα όπου βρίσκομαι εγώ, δεν είχαμε καλαθοσφαιριστή που θα έλεγα ότι ο χαρακτήρας του μας προβλημάτισε. Οι ιδιωτερότητες ναι, αλλά όχι προβληματικά παιδιά. Εντάξει, ο Willis νομίζω ότι η λέξη που το χαρακτηρίζει είναι η άγνοια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον παιδί με τόση πολύ άγνοια. Δηλαδή, γι' αυτό είτε ένα παιχνίδι βάζει 30 πόντους με 20 rebound, είτε το άλλο παιχνίδι είναι πολύ κακός, δεν το αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, συνεχίζει να παίζει με την ίδια άγνοια και με αυτοπεποίθηση. Εντάξει, στο κομμάτι αυτό που λες, ότι δεν ξέρω αν θα συμφωνείς μαζί μου, που λες ότι δεν είχατε προβληματικό χαρακτήρα, εγώ θα νομίζω ότι ο Κέμπ ήταν λίγο έξω από τα νερά του κεραυνού. Ο Κέμπ, όχι να σε πληροφορήσω, Αντώνη, ότι ήμασταν πολύ προβληματισμένοι όταν έγινε αυτό με το Τσάνελς, ότι θέλαμε να βάλουμε έναν παιδί μέσα, γιατί αποφασίσαμε ότι ο Τσάνελς θα συνεχίζει στην ομάδα. Όπου εκείνον το δίμηνο μπορεί να στερεί του ταλέντο, αλλά να ήταν ένα παιδί ο οποίος αποδεχόταν ότι θα έρθω για 2 μήνες, δεν θα βάλω τα στατιστικά μου πρώτα, αλλά θα βοηθήσω ώστε αυτή η ομάδα να ρολάρει και θα φύγω. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το βρεις. Εντάξει, είναι ένα παίκτη που δούλεψε και με το Τρόιντον Κωνσταντινίδη, ο οποίος όταν μίλησα μαζί του μου είπε πολύ καλά πράγματα για το χαρακτήρα του και θεωρώ ότι μας βοήθησε εκείνη την περίοδο. Ότι βοήθησε. Ναι, ναι. Απλά θυμούμε μια συγκεκριμένη φάση και το λέω αυτό. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι πριν τελειώσει το συμβόλαιο, αυτό το δίμηνο που λες και εσύ. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν, αλλά θυμάμαι ότι πήρε μια φάση εντελώς πάνω του για να κάνει το τελευταίο σουτ. Ενώ θα είχε ανοιχτό τους συμπαίκτες δίπλα του, δηλαδή ήταν σαν να δείχνει ότι τώρα ή το βάζω και γίνομαι ήρωας και θα φύγω να με θυμούνται όλοι, ναι, ή το χάνω και δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Εντάξει, δεν το θυμούμαι, ναι, τα χαρακτηριστικά αυτό. Γενικά όμως είναι ένα παιδί που δεν έχει το ταλέντο, αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχει νοοτροπία νικητή. Ωραία. Ερχόμενος ξανά στη σειρά των τελικών, μάλλον να το πάρουμε από λίγο πιο πριν, από τα play-off, από τους ημιτελικούς με τον ΑΠΟΕΛ, βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο. Εκεί χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν ο Κιν και ο Αμπουκάρ στο τέταρτο παιχνίδι, όταν δεν ήταν και δύο απολύτως έτοιμοι.
Και τους είδαμε σε κάποιες φάσεις και τους δύο να χωλαίνουν μέσω γήπεδο. Παρ' όλα αυτά πρόσφεραν. Εκεί το σκεφτήκατε καθόλου ότι μπορεί να είναι ρίσκο και να έρθει μια υποτροπή που να τους χάσει και στους τελικούς, αν φυσικά περνούσαν. Ναι. Εντάξει, εκεί εμείς προσπαθούσαμε να το πάρουμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Δηλαδή δεν βιάσαμε κανέναν από τους τραυματίες, ούτε το Kingdom Abukar, ούτε το Chanes. Και προηγούμενος τα προβλήματα που είχαμε με το Simon, ειδικά κάναμε την υπομονή μας. Αλλά εντάξει, πλέον όταν είσαι 2-1 με την πλάτη στον τοίχο και η χρονιά τελειώνει, έτσι χαρακτηριστικά ας πω ότι από μόνα τους αυτά τα δύο παιδιά είπαν ότι για να γίνει, εμείς το επόμενο παιχνίδι εμείς θα παίξουμε. 3 λεπτά, 5, 7 εμείς θα παίξουμε. Και θυμάμαι την επόμενη μέρα όπου είχαμε ρεμπό μετά από την ήταν το 2-1, πήγα στην προπόνηση και στο γήπεδο να δουλέψω. Και αυτά τα παιδιά ήταν μόνοι τους και κάνανε σουτ. Και μου λέει χαρακτηριστικά και ο Κίνγκ, μην ανησυχείς μου λέει, εμείς θα δώσουμε ό,τι έχουμε και θα περάσουμε. Δηλαδή αυτό δείχνει και το χαρακτήρα τους και την νοοτροπία τους, έβαλαν πίσω την υγεία τους, πολλές πιθανότητες για υποτροπή, δεν ήταν 100% έτοιμοι και φαίνεται ότι πόσο ένιωθαν για αυτή την ομάδα, δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό το πράγμα. Εκεί ήθελα, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί τον Κίνγκ, του είχα μιλήσει και εγώ του Κίνγκ μετά το 2-1 από το ΑΠΟΕΛ. Και του είπα τι θα κάνεις, μου λέει, μου είχε πει ότι ό,τι και να γίνει, στο επόμενο παιχνίδι θα παίξω. Η αποφασιστικότητά του ήταν ένα από τα κλειδιά και φάνηκε και στους τελικούς. Ναι. Ναι, και ήταν και πολύ δύσκολο για μένα, γιατί και για τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά είχα συνηθίσει τους τελευταίους δύο μήνες να παίζω χωρίς αυτούς τους δύο. Με ό,τι καλό και ό,τι κακό συνεπάγεται. Δηλαδή, προσπάθησαν να προστατεύσουν τον Willis για τουλάχιστον 8-10 παιχνίδια να αντέξει μόνος του. Θεωρώ ότι αυτό ήταν έργο των υπολείπων, το πώς τον προστάτευαν και αυτός έπαιζε 40 λεπτά. Τα παιδιά ήταν συνειδημένα να παίζουν περισσότερο χρόνο και να παίρνουν και περισσότερες προσπάθειες. Και ξαφνικά ξαναμπαίνουν αυτά τα δύο τα παιδιά μέσα. Εντάξει, ήταν δύσκολο, χωρίς να έχεις χρόνο να το προετοιμάσεις, να ξαναπροσαρμόσεις τους ρόλους. Και εκεί νομίζω είχαμε μια τρομερή συνεργασία με τα δύο αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, εξηγημένα μιλήσαμε, τους είπα: θα μπαίνετε 2 λεπτά, 3 λεπτά. Μόλις το νιώσετε εσείς να βγαίνετε. Και η διαχείριση έγινε κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας και με τα παιδιά και με τους συνεργάτες μου. Νομίζω ήταν δύσκολο, αλλά στο τέλος το καταφέραμε. Υπήρχε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος που πίστεψες ή ότι δεν θα τα καταφέρουμε φέτος, ότι δεν θα μας βγει η χρονιά? Εντάξει, υπήρχε μια δύσκολη περίοδος, γιατί τουλάχιστον από τα χρόνια που ήμουν εγώ στην ομάδα, η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια είτε πήρε το πρωτάθλημα είτε δεν το πήρε, έβγαζε μια σταθερή εικόνα μέσα στο γήπεδο. Κάποιες φορές μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια πιο δυνατή ΑΕΚ παραδείγματος χάρη, αλλά η ομάδα έβγαζε έτσι μια σταθερότητα. Φέτος η ομάδα έτσι για ένα δίμηνο, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ενώ ξεκίνησε πολύ δυνατά, έβγαζε μια πολύ προβληματική εικόνα. Είχαμε πολλά προβλήματα τραυματισμών εκεί. Αλλά εντάξει, πρέπει να είσαι μέσα στην ομάδα για να το καταλαβαίνεις αυτό και πρέπει και οι γύρω σου, ειδικά αυτοί που διοικούν την ομάδα, να έχουν την υφαλιότητα να το διαβάσουν αυτό το πράγμα, γιατί αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές το αποτέλεσμα μπορεί να τυφλώσει. Ναι, εκεί ανησύχησα, ειδικά όταν βρεθήκαμε στην τρίτη θέση. Ανησύχησα. Όχι αν η ομάδα, πάντα είχα την πίστη ότι αν τα παιδιά θα έρθουν πίσω, όλα θα πάνε καλά και θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Απλά ανησύχησα αν θα γινόταν η σωστή διαχείριση, γιατί υπήρχε γενικά πίεση. Και θεωρώ εκεί, εντάξει, ήταν νομίζω κομβικός ο πρόεδρος νομίζω της ομάδας εκεί. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Παρόλα στην Κύπρο ζούμε τα διάφορα μουρμουρητά και εντός και εκτός της ομάδας. Ζήγησαν τα πράγματα, κάναμε μια έτσι συζήτηση που νομίζω ήταν μετά από τη συζήτηση το εφαλτήριο για να ξαναπάρει η ομάδα τα πάνω της. Σίγουρα όταν μια ομάδα δεν παρουσιάζει την εικόνα που πρέπει μέσα στο γήπεδο, ο πρώτος που βάλεται είναι ο προπονητής από τον κόσμο. Είναι γνωστό παγκοσμίως αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο. Σίγουρα. Εντάξει, αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος προπονητής στην ομάδα, ίσως να μην κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο του. Εντάξει, στην Κύπρο ζούμε. Νομίζω εκεί φάνηκα και τυχερός το γεγονός ότι ήδη με τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα, ήδη υπήρχε κάποιο έργο. Δεν ήταν η πρώτη χρονιά ούτως ώστε να μπουν. Τι συμβαίνει, και ίσως και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που υπήρχε περισσότερη υπομονή.
Και για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω, ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που ο πρόεδρος οποιασδήποτε ομάδας, τώρα τυχαίνει να μας πει τον κύριο Απλάνο, οποιασδήποτε ομάδας, να γνωρίζει από μπάσκετ, να γνωρίζει τι βλέπει και τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα, χωρίς να παρεμβαίνει βέβαια στο έργο. Ναι. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι ένα δικό μου μαχαίρι. Πολλοί προπονητές λένε ότι καλύτερο ο πρόεδρος να μην γνωρίζει τίποτα, απλά να βάζει χρήματα. Άλλοι λένε καλύτερα να γνωρίζει για να μπορεί να συζητάς. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, ο πρόεδρος μας και το συμβούλιο γενικά, παίξα μπάσκετ, ασχολούνται με τον μπάσκετ, ήταν η ζωή τους όλη τον μπάσκετ, είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν άποψη, να έχουν λόγο. Φάνηκε όμως στην πορεία ότι αυτό το πράγμα από τη στιγμή που γίνονται οι διάλογοι, πολλές φορές προβληματίστηκα, κάποιες φορές μπορεί κάτι να το σκέφτηκα δύο φορές και να αλλάξα την απόφαση μου, άλλες φορές μπορεί να έμεινα στην απόφαση μου από την αρχή, αλλά αυτό το πράγμα φαίνεται ότι μας κάνει καλύτερος. Δηλαδή θεωρώ ότι να υπάρχει ένα άτομο απλά να λέει μπαμ και αυτό να γίνεται, εντάξει, νομίζω οι δεύτερες και οι τρίτες σκέψεις πάντα φέρνουν καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα στο τέλος της ημέρας εννοείται ο προπονητής να έχει τον τελευταίο λόγο. Ναι. Εντάξει, κλείνοντας το κομμάτι το φετινό, γιατί θέλω να περάσουμε να δούμε και λίγο και την καριέρα σου σαν, και σαν καλαθοκριστής, αλλά και σαν προπονητής φυσικά. Θέλω να μου πεις από μία ατάκα για τον κάθε παίκτη σου που θα σου αναφέρω. Ναι. Ξεκινώντας από τον Wesley Chandler. Ο Τσάνες, την ατάκα μας την έδωσε ένας προπονητής ο οποίος τον είχε πέρσι και πρόπερσι όταν τον πήρα για να τον ρωτήσω κάποια πράγματα για τον ίδιο. Μου είπε, είναι silent leader, μου είπε. Είναι μια ήρεμη δύναμη, δηλαδή δεν θα τον ακούσεις να μιλά. Είναι πολύ σκληρό παιδί και πολύ προσαρμοστικός. Ο Τζόσουα Χάγκινς. Ο Τζόσουα Χάγκινς είναι απίστευτο ταλέντο, σίγουρα. Το παιχνίδι αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο ίσως από όσο φαίνεται και έχει νοοτροπία νικητή, δηλαδή στο τέλος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ραφαήλ Ελευθερίου. Ο Ραφαήλ Ελευθερίου είναι από τα παιδιά τα οποία θαύμαζα τη φετινή χρονιά. Είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει σαν το σκύλο. Πρωί-απόγευμα θα βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Φυσιολογικό είναι σε μια ηλικία που θέλει να παίξει. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν εμπειρικά 100% έτοιμος να το κάνει από την πρώτη χρονιά, αλλά δεν βρίσκει εύκολα τέτοια παιδιά. Θεωρώ πολύ σημαντικό εργαλείο στην ομάδα. Σάιμον Μιχαήλ. Σάιμον Μιχαήλ. Εντάξει, είναι τώρα 4 χρόνια που είμαστε μαζί με τον Σάιμον. Τον έχω ζήσει σε όλη τη διάρκεια της ανέλυξης του, τουλάχιστον σαν επαγγελματία παίχτη. Έχει τρομερή προσωπικότητα. Μερικές φορές ζουν και περισσότερο από όσο πρέπει. Εντάξει, καταλαβαίνει μερικές φορές που είναι οι γραμμές του. Αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρεις και ήσυχο το κεφάλι σου ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει η ομάδα. Άντονι Κίνγκ. Άντονι Κίνγκ, τον αποκαλούμε βασιλιά στην ομάδα. Εντάξει, ο Άντονι Κίνγκ από τότε που ήταν ο Τόνις ο Κωνσταντινής στην Ελλάδα, τον γνωρίζω από πολύ παγιά. Πολύ ποιοτικός παίχτης. Θεωρώ από όλους τους παίχτες στην ομάδα, ο παίχτης που έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο και ίσως ο παίχτης που καταλαβαίνει το παιχνίδι περισσότερο από όλους. Νίκος Τηλιανού. Νίκος Τηλιανού μπορούμε να το χωρίσουμε σε 2-3 κατηγορίες. Όταν τον πρωτογνώρισα που ήρθε στην ομάδα την πρώτη χρονιά, εντάξει, ένα παιδί το οποίο πάντα είχε βλέψει για να κάνει το κάτι παραπάνω, θεωρώ ότι έκανε το κάτι παραπάνω, έπαιξε και στην Α1 και θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο εκεί πέρα. Απλά το θεωρώ το μυαλό του αυτή τη στιγμή που επέστρεψε στην Κύπρο πιο κατασταλαγμένος, πολύ πιο έτοιμος και πιο όριμος. Και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη δυναμία για τον κεραμόντα από ένα χρόνο. Ο Θεοχαρίδης, ο Γιώργος. Ο Θεοχαρίδης είναι πραγματικός αρχηγός. Εντάξει, ένας παίχτης ο οποίος την πρώτη χρονιά που ανάλαβα στην ομάδα είχαμε και τις πιο πολλές προστριβές. Θα έλεγα ήταν έτσι μια σχέση αγάπη-μίσους, θα έλεγα. Πολλές προστριβές, πολλές καταστάσεις. Φτάσαμε οριακά να φύγει από την ομάδα. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις γενικά.
αλλά μέσα από τα χρόνια μπορώ να πω ότι είναι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που εμπιστεύουμε περισσότερο από όλους μέσα στην ομάδα και για τα θέματα της ομάδας. Αλλά μπορεί το αγωνιστικό να τον αργεί κάποιες φορές γιατί εντάξει είναι ο Ακουκάρ μπροστά του. Αλλά πιστέψαμε ότι τον εμπιστεύουμε να πάει στη στιγμή να μπει να βοηθήσει. Νταραλ Βίλις. Όπως είπα, ένα παιδί που έχει άγνοια κινδύνου. Εντάξει, ο παίχτης που μεταλλεπόρησε περισσότερο από όλους μέσα στη χρονιά. Μέχρι να καταλάβει τι θέλουμε να παίξουμε και να σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Πολλές φορές του μιλάς και διερωτάς αν καταλαβαίνει ή αν εξηγούμαστε. Αλλά θεωρώ ότι έχει τρομερό ταλέντο και θα κάνει μεγάλα πράγματα. Να το δούμε πιο ψηλά εννοείς. Πιστεύω ναι, μελλοντικά ναι. Kenny Parker. Kenny Parker είναι ο άνθρωπος μου προσωπικά. Εντάξει, δεν είναι ένα παιδί που εντυπωσιάζει μέσα στο γήπεδο, αλλά πραγματικά κάνει όλα αυτά που κάνω έναν προπονητή να νιώθει ήσυχος μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, καταρχήν καθημερινότητα που θα έρθει στην προπόνηση, όποιος δεν κάνει προπόνηση θα σπρώξει να κάνει προπόνηση. Είναι κουραστικός με την καλή εννοία, τελειομανής. Αυτά τα χρειάζεται ένας προπονητής. Ένα παιχνίδι να χρειαστεί να κάνει 15 σουτ θα κάνει, ένα παιχνίδι να χρειαστεί να κάνει 2 σουτ θα κάνει. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο σκέψης των δικών μου. Ο Μοχάμεντ Αμπουκάρ. Στο Αμπουκάρ νομίζω είναι από τους παίχτες που βοήθησαν στο να αλλάξει η ιστορία του Κεραμνού αυτά τα 4 χρόνια. Ο Κεραμνός είχε έλλειψη από winning mentality, θα έλεγα, νοοτροπία νικητή, ενώ είχε πάντα πολύ καλές ομάδες. Ήταν από τα παιδιά που δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη. Ιδιόρυθμος αγωνιστικά, αλλά αποδεκτός από την ομάδα και από τους συμπαίχτες του. Και αυτό που το χαρακτηρίζει παρόλο την ποιότητα του και τα προβλήματα τραυματισμού, να σας πω ότι αυτό το παιδί πάντα όταν ήταν τραυματίας ήθελε να παίξει. Δηλαδή με το ζόρι εμείς τον κρατούσαμε έξω, πράγμα που δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Άρης Κορονίδης. Ο Άρης ο Κορονίδης, όταν τον έφερα στην ομάδα πριν 2 χρόνια, είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις. Φαινόταν ότι ήταν τελειωμένος μπασκετικά, είχε μια χρονιά την προηγούμενη στον Απόλλωνα. Βαρετός θα έλεγα και αυτός με τους τραυματισμούς και αυτά, φαινόταν ότι δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Στην αρχή κάναμε μια κουβέντα και το φέραμε στην ομάδα καθαρά συμπληρωματικό ρόλο, απλά να μας βοηθήσει να βγει έτσι μια χρονιά που είχαμε κάποιες ελλείψεις. Στο τέλος νομίζω με το σπαθί του δούλεψε, ξαναπαιχτίωσε το κορμί του και πλέον έγινε ένα απαραίτητο στην ομάδα. Έχει δώσει, όπως έχω πει, νίκες στην ομάδα σε πολύ κομβικά σημεία. Και αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ένας παίχτης που πραγματικά δεν πρόκειται να κολώσει και να πάρει την ευθύνη σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού. Είτε παίξει ένα λεπτό είτε παίξει 15. Είναι πολύ δύσκολο να νιώσει ότι έχει ένα παίχτη να το βάλει 3 λεπτά. Που φυσιολογικά ένα παίχτη στα 3 λεπτά δεν θα νιώθει τα χέρια του και ξέρει ότι να πα στην μπορεί να σου βάλει 2 τρίποντα από το πουθενά να πάρει ένα παιχνίδι. Πάμε και στου νεαρού, στον Ανδρέα τον Παφίτη. Ναι, εντάξει, ο Ανδρέα ο Παφίτη και ο Νικόλα ο Παπαδημητρίου και οι δύο είναι τα παιδιά που ξεχώρισαν από την εφηβική ομάδα τη φέτινη χρονιά. Δεν τους βάλαμε από την αρχή στο ρόστερ της ομάδας, αφού είχαμε τον Κιλαράν και τον Πιλακούνταν, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα. Μετά που αποχώρησαν αυτά τα παιδιά, είχαμε κάποιους τραυματισμούς, αναθεωρήσαμε και είπαμε ότι ίσως είναι ευκαιρία σιγά σιγά να βγάλουμε και αυτά τα παιδιά πάνω, τα οποία θα συνεχίσουν στην πρώτη ομάδα από τη νέα χρονιά. Μιχάλης Ματσεντίδης. Ο Ματσεντίδης είναι καταρχήν καταπληκτικό παιδί. Έχει σύζυγο το κεφάλι σου σαν προπονητής ότι. Αυτά που λες, αυτά είναι, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα που κάνουν οι προπονητές. Γνώστης του αντικειμένου, θεωρώ ίσως υποτιμημένος στον Κεραυνό από την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εγώ επειδή έχω δουλέψει και από τον ποστό του βοηθού προπονητή πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίος στη δουλειά του. Και πραγματικά κάνουμε έντονες συζητήσεις, πολλές φορές μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά αυτό το πράγμα μου αρέσει, ξέρει που είναι οι γραμμές του και είναι πραγματικός αληθινός συνεργάτης. Στυλιανός Γρηγορίου. Φέτος τον βάλαμε στην ομάδα, διψασμένος πολύ, ψάχνεται πάρα πολύ, έχει το σκουλούκι και αυτός έχει τις αποστάσεις του, όμως δείχνει και αυτός ότι έχει το ταλέντο και περισσότερο τη θέληση για να μάθει, νομίζω ότι και αυτός θα προχωρήσει. Και Άγγελος Παπαδημητρίου. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές,
θέλω να σταθώ λίγο στον Αγγέλο, γιατί νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος στήριξε εμένα προσωπικά μέσα στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου αυτά τα 4 χρόνια. Χωρίς βάζοντας και την ομάδα αλλά και τον προπονητή στην ίδια γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατά τις ισορροπίες πολύ μέσα στην ομάδα. Δεν θα το δεις να ενθουσιάζεται πάρα πολύ με την νίκη, δεν θα το δεις να απαγοητεύεται τόσο πολύ με την ήττα, ποτέ δεν είναι μαύρα, ποτέ δεν είναι άσπρα, που αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί σε μια ομάδα. Έχουμε πολλά κοινά στον τρόπο σκέψης, δηλαδή στο ότι πρώτα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, στο ότι θέλουμε να έχουμε πρώτα καλούς χαρακτήρες μέσα στην ομάδα, στο ότι οι ομάδες θα ξεκινήσουν από την άμυνα και θα πάει στην επίθεση. Έχουμε πάρα πολλά κοινά, οπότε αν κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις όσον αφορά το μπάσκετ για να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Εντάξει, πολλές φορές θα διαφωνήσουμε, αλλά όπως έχω πει και αυτό μας κάνει για τους δύο καλύτερους. Σίγουρα. Λοιπόν, να περάσουμε στην καριέρα σου. Πρωτού περάσουμε στην καριέρα μου, επειδή μιλήσαμε έτσι για την ομάδα, θέλω να πω έτσι για το συμβούλιο της ομάδας, οι οποίοι μείνε τόσα χρόνια, ειδικά στον πρόεδρο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κρατάει μια ομάδα μόνος του, είναι διαχρονικά ο μακροβιότερος πρόεδρος στην καθόσφαιρα από όλους τους πρόεδρους. Έχει ζήσει την ομάδα σε χαρές, σε λύπες, δεν σταμάτησε ποτέ, όχι αυτά τα 4 χρόνια, σε όλη τη διάρκεια να είναι εκεί αιμοδότης της ομάδας. Θεωρώ ότι στη φετινή χρονιά έκανε και αυτός μια εκπληκτική διαχείριση, γιατί για να μπορούμε εμείς οι προπονητές στο ΣΤΑΒ να διαχειριστούμε τους παίχτες, και εμάς κάποιος άλλος μας κάνει διαχείριση. Εντάξει, νομίζω ότι έχει βρει γι' αυτό τα κουμπιά μου μέσα από τα χρόνια, ξέρει πότε να με χαλαρώσει, ξέρει πότε να με στριμώξει, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κρατάει και την ομάδα σε μια γρήγορση εκεί που πρέπει, θα την αποσυμπιέσει εκεί που πρέπει και σε όλων των συμβουλίων, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και διαδοχή κατάσταση στον κεραυνό. Όταν ο πρόεδρος αποφασίσει να ξεκουραστεί, που και να ξεκουραστεί πάλι εκεί θα είναι, ξέροντας την αρρώστια μου, νομίζω ότι τα παιδιά του πρόεδρου αυτή τη στιγμή και ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια είναι πολύ κοντά στην ομάδα, πολύ ενεργοί. Ήταν τα άτομα που με επιλέξαν από την ομάδα πριν 4 χρόνια, όταν ακόμα θεωρούσαν κάποιοι ότι εντάξει, ίσως να μην είναι δήμος. Και είναι μέρος των αποφάσεων. Περπαίνουν αυτοί σίγουρα αυτή τη στιγμή εμπειρίες και θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή, ετοιμάζεται μια πολύ καλή διάδοχη κατάσταση. Να και ανέφερε στον Πάρη Παπαέλα, να αναφέρουμε για κάτι που γράφτηκε σήμερα και έχει αρκετή σημασία. Είναι ο μοναδικός που είναι και πρόεδρος και καλαθοσφαιριστής, έχει κερδίσει double και σαν πρόεδρος και σαν καλαθοσφαιριστής και στην ίδια ομάδα, που είναι νομίζω κανένας άλλος. Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο. Λοιπόν, καριέρα σου. Ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ πόσο χρόνο, θυμάσαι? Εγώ παίζα handball. Όλοι μου παιδικοί φίλοι ήταν του handball. Ο αδερφικός μου φίλος, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που έφερε το handball στην Κύπρο, ο Φίλιππος Οβοκλέους. Και ήμουν τερματοφύλακας στο handball μέχρι τα 12-13 μου. Μπάσκετ παίζαμε έτσι στη γειτονιά. Ήμουν από τις περιοχές του Στροβόλου. Όμως μου άρεσε πάρα πολύ ο Κεραυνός, τον παρακολουθούσα από πολύ μικρός και σιγά σιγά ξεκίνησα στον Κεραυνό, όπου έπαιξα στα παιδοφηβικά εκεί μέχρι τα 18 μου, και εκεί κατάλαβα ότι είχα, εντάξει, δεν ήμουν ιδιαίτερον ταλέντο, αλλά είχα αρρώστια με τον μπάσκετ, αφού για να καταλάβετε ότι όταν τελείωσα το στρατό ήθελα να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ, εντάξει, δεν ήμουν ικανός για να ήμουν στην πρώτη ομάδα του Κεραυνού. Και πήγα στον Αχιλλέα Αγρού, όπου η έδρα του ήταν ο Αγρός, ήταν στην πρώτη κατηγορία τότε η ομάδα, χωρίς να είμαι βασικός παίχτης, ήμουν αναπληρωματικός με τον Αντώνη τον Ρουσάκη, τότε προπονητή, για 100 λίρες. Θα το ξεχάσω, και καθημερινά πηγαίναμε στον Αγρό προπόνηση και ερχόμασταν η ώρα 11 το βράδυ με τα Σαββατοκύριακα μέσα. Αυτό το έκανα για 2-3 χρόνια. Όπου μετά, όταν ο Αγρός έπεσε κατηγορία, πήγανα στην ΕΘΑ, εκεί ήταν ο Κυριάκος ο Γιάνγκουλής, ο οποίος εκεί κατάλαβα ότι ξεκίνησα δηλαδή να σκέφτομαι προπονητικά, εντάξει, και εκεί ήμουνα παίχτης του πάγκου, δεν έπαιζα πολύ, έτσι χαριτολογώντας να πω μια ιστορία, πριν λίγες μέρες έκανε έναν γκρουπι παγί μου συμπαίχτες στην ΕΘΑ τότε,
οι οποίοι εντάξει, αυτοί παίζαν, εγώ παίζα ελάχιστα 3-5 λεπτά το παιχνίδι και μου γράψανε συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και αυτά. Φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια αντί να παίζεις που καθόσουνα, κάτι έπαιρνες. Εντάξει, ήταν ο Γιάνν Κουρλής, ο οποίος ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τότε, δηλαδή πράγματα που εμείς κάνουμε τώρα να ετοιμάσουμε μια ομάδα, ο Κυριάκος τα έκανε αυτά πριν 10 και 15 χρόνια, γι' αυτό το θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, κορυφαίων προπονητή. Θεωρώ κρατήθηκε 20 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αν ήθελε, εύκολα μπορούσε να είναι τώρα προπονητής εκεί, αλλά εντάξει, την έχει βρει από έναν άλλο πόστο. Στη συνέχεια ήταν ο Αδάμο που είναι στην Ομόνια, ήταν προπονητής μου, κάναμε δύο καλές χρονιές. Με συμπαίχτη και τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, θυμάμαι, της Ομόνιας τον προπονητή. Όπου μετά ήρθε ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες και φίλοι από τον Αχιλλέα Ναυρού. Όπου εκεί νομίζω ότι άλλαξε και η ιστορία της ΕΘΑ με τον Τόνη σαν προπονητή. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό θα το πει ο ίδιος, δεν ξέρω, επειδή δεν έπαιζα και μουρμουρούσα, αν γι' αυτόν τον λόγο μου ζήτησε να μπω δίπλα του βοηθός προπονητής, αλλά μετά την πρώτη χρονιά μου είπε, εσύ σταμάτα τον μπάσκετ, κάνεις για βοηθός προπονητής. Και έτσι ξεκίνησα την προπονητική, είναι εκτός από τους μικρούς που ασχολούμαι, με τον Πανίκνο Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο της ΕΘΑ, ο οποίος το πίστεψε αυτό το πράγμα μαζί με τον Τόνι και μου έδωσαν την ευκαιρία τότε να ξεκινήσω. Κάναμε αυτές τις τρομερές χρονιές με την ΕΘΑ και μετά πήγαμε στο ΑΠΟΕΛ, Τόνις προπονητής, εγώ βοηθός. Και όταν ήρθε η πρόταση για να ξενιδευτεί ο Τόνης για πρώτη φορά, που ήταν κάτι πολύ μεγάλο για Κύπρο προπονητή να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, εκεί έφαγε ο Πανίκος, με προσέγγισαν και μου έκαναν την πρόταση για να αναλάβω. Νομίζω ότι ένιωθα έτοιμος 100% εκείνη τη στιγμή. Συγκεκριμένα μου είχε πει ο Πανίκος, θα βρεθήκαμε στο σωματείο, σου κάνω αυτή την πρόταση, αυτά είναι τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά. Ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Μου λέει: θέλεις να το σκεφτείς 2-3 μέρες, μου λέει και να μου πεις. Τα ξέφυγα από εκεί η ώρα 9 το βράδυ και η ώρα 10 το βράδυ. Του στείλα μήνυμα ότι κλείσαμε. Ας πούμε, τόσο είμαι έτοιμος και τόσο είμαι θα ήθελα ότι να ξεκινήσω. Κάναμε μια φανταστική χρονιά με την ΕΘΑ. Κατακτώντας το κύπελο σαν outsider πάνω στο ΑΠΟΕΛ. Πήγαμε στους ημιτελικούς, χάσαμε 3-2 από τα που έλεγαν, ήταν πραγματικά όχι ταβάνι αυτή η ομάδα, ξεπέρασαν τον εαυτό της. Εκεί είχα την τύχη να συνεργαστώ με δύο θρύλους της Κυπριακής κρατοσφαιράς, με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και τον Αλέξη τον Ζαχαρίου, που νομίζω αυτή η χρονιά για μένα ήταν κομβική για να καταλάβω κιόλας τι χρειάζεται να έχεις εκτός από το ταλέντο ή τα αγωνιστικά πράγματα μια ομάδα για να πετύχει. Νομίζω αυτά τα δύο παιδιά με βοήθησαν πάρα πολύ και αγωνιστικά και μέσα στα αποδυτήρια. Εντάξει, ο Αναστασιάδης, γνωστή αξία του, δεν έχουμε να πούμε πολλά, το ίδιο και ο Αλέξης. Γι' αυτό και μετά ο Αλέξης του είπα όταν πήγα στον Κεραμνό, ξέρεις, έλα ένα χρόνο να με βοηθήσεις λίγο, ας πούμε, να με στηρίξεις. Και το έκανε για ένα χρόνο. Εντάξει, μετά κατάλαβε ότι δεν τον τραβάει προπονητική, αλλά η συμβολή του, ειδικά σε μένα στην αρχή που πήγα, ήταν πολύ σημαντική. Όπου και φτάσαμε μετά από εκείνη τη χρονιά να μου κάνει την πρόταση ο Κεραυνός. Λίγο να αποσπώνταν και από τύχη. Εκείνη τη χρονιά είχα πρόταση και από το ΑΠΟΕΛ. Με καλύτερα οικονομικά δεδομένα, αρκετά καλύτερα οικονομικά δεδομένα. Όμως, εντάξει, εγώ πάντα ψάχνα την υγεία και τη σταθερότητα για να μπορέσω να χτίσω πάνω σε μια ομάδα. Ο Κεραμός, για να καταλάβετε, μου είχαν ενημερώσει ότι, ξέρεις, περιμένουμε από το... Ήταν ο Γιάννης ο Χριστόπουλος που του είχαν κάνει μια πρόταση, ήταν η πρώτη επιλογή. Αν αποδεχτεί, εντάξει, δεν θα ισχύει, αλλά θα ξέρουμε σε 10-15 μέρες. Αν όχι, είσαι η επόμενη επιλογή. Και περίμενα, γιατί είχα ένα feeling, πίστευα ότι εκεί θα μπορούσα να δείξω σε διάρκεια κάποια πράγματα. Και μετά ακολούθησαν αυτά που έγιναν αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας. Νομίζω όμως ότι ο Κεραμνός μπήκε σε σωστές βάσεις, εντάξει, πήραμε τίτλους, χάσαμε τίτλους. Το σημαντικό ότι η ομάδα είναι εκεί πρωταγωνιστή,
πιστεύεις στις δυνατότητες της, λάθη θα γίνουν, λάθος επιλογές θα γίνουν, λάθος αποφάσεις, αλλά πλέον υπάρχει μια αγωνιστική σταθερότητα και ο Κεραμνούς είναι ξανά στην ελίτ, θα λέγα, της κυπριακής καλαθοσφαίρας. Όταν σταμάτησες από καλαθοσφαιριστής και ξεκίνησες την προπονητική, άλλαξε κάτι στο χαρακτήρα σου, πώς το βίωσες? Το πρώτο πράγμα που άλλαξε είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο έβαλα 15 κιλά. και δεν τα καταφέραμε να τα χάσουμε από τότε. Εντάξει, όσον αφορά το χαρακτήρα μου, ήμουν άρρωστος με τον μπάσκετ. Απλά εκείνη την εποχή έτυχε να υπάρχουν και πολλοί, ο Τόνης και ο Πανικός είναι δύο άτομα τα οποία είναι εργασιομανείς και πολύ απαιτητικοί. Και κατευθείαν έτσι ήταν πολύ πιεσμένα τα πράγματα για μένα. Δεν θα ξεχάσω τα πρώτα χρόνια, δεν υπερβάλλω. Μπορεί να δούλευα 8 με 10 ώρες στο μπάσκετ. Δηλαδή ήταν οι προπονήσεις, οι πρωινοί ένα δύο, οι απογευματινοί με τα βίντεο ένα άλλον τρία ώρα. Μόνο αυτά που μιλάμε είναι 5 ώρες. Και χωρίς υπερβολή, 3 με 4 ώρες κάθε βράδυ στα βίντεο και στα scouting. Δηλαδή χτυπούσα 10 ώρα, ας πούμε, τα πρώτα μου 2-3 χρόνια. Μέχρι και εγώ να καταλάβω πώς μπορώ να εξοικονομώ και χρόνο, ας πούμε, κάνοντας την ίδια δουλειά. Εντάξει, αυτό που άλλαξε στο χαρακτήρα μου είναι ότι σκέφτεσαι πλέον με έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Δεν μπορείς, πρέπει να τους σκέφτεσαι όλους, πρέπει να κρατάς τις ισορροπίες, ταυτόχρονα να τους έχεις και ικανοποιημένους, αλλά και να είναι στη τσίτα που λέμε. Και πρέπει να έχεις και να κάνεις και μια καλή διαχείριση εκτός από τους παίχτες και τους συνεργάτες σου. Και με την διοίκηση. Δεν θα ξεχάσω όταν πήγα σε ένα σεμινάριο στην Ισπανία, όταν είπε ο Μπράντοβιτς, και το θυμάμαι τώρα μέχρι τώρα, ότι είναι πολύ σημαντικό, λέει, να προπονάτε τους παίχτες σας, να δίνετε κίνητρα στους συνεργάτες σας, αλλά δεν ξέρετε να προπονήσετε τη διοίκηση. Όλα τα άλλα δεν μέτρουν. Οπότε αν πρέπει και εκεί να υπάρχει μια ισορροπία. Στην πρώτη σου χρονιά, σαν πρώτος προπονητής, κατέκτησες τίτλο. Για κάποιους το θεωρούν σχεδόν απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εσύ το κατέφερες. Τι ήταν το μυστικό, ποιο ήταν το μυστικό που σε οδήγησε σε αυτή την επιτυχία? Ναι. Νομίζω ότι το μυστικό, ή μάλλον το τυχερό για εμένα, το επιδίωξα και εγώ, είναι ότι και οι δύο ομάδες που έχω δουλέψει μέχρι τώρα, τις ξέρω πολύ καλά. Δηλαδή, στην ΕΘΑ δούλεψα πολλά χρόνια σαν ήμουν παίχτης και μετά ήμουν βοηθός προπονητής. Οπότε ήξερα τη διοίκηση, ήξερα τα χούλια του Προέδρου, του Πανίκου τότε, ήξερα τι θέλει. Πώς αυτά τα πράγματα, ξέρεις, σε βοηθούν να μπεις κατευθείαν και ξέρεις τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει μια ομάδα. Νομίζω ότι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη χρονιά μου στην ΕΘΑ, που κάναμε εκείνη την υπέρβαση, και το ίδιο θα έλεγα και στον Κεραυνό. Εγώ όταν ήμουν μικρός, η ομάδα μου ήταν ο Κεραυνός. Μεγάλωσα στον Κεραυνό και ήμουν άρρωστος με τον Κεραυνό σαν οπαδός, και από τότε ο Παπαέλληνας ήταν παίχτης. Μετά ήξερα και τα καλά και τα αρνητικά, ήξερα που ήταν η αδύνατη τέρνα του Κεραυνού, ήξερα ότι πάντα είχε πολύ καλή ομάδα, πολύ, πολύ καλούς παίχτες. Απλά πολλές φορές πήγαινε στην πηγή, δεν έπινε νερό. Λίγο η προσωπικότητα, το DNA θα έλεγα, της ομάδας ίσως να ελειπαίνε, όλα υπήρχα. Και ήξερα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω εκεί να αλλάξω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μπάσκετ ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Και αυτόν την πρώτη χρονιά που κατηγορήθηκα και γι' αυτό, είχα κάνει κάποιες επιλογές παιχτών οι οποίες ήταν πιο σκληροί παίχτες παρά πιο ταλαντούχοι, που δεν αρμόζαν με το αγωνιστικό προφίλ του Κεραμνού όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτοί οι παίχτες ήταν ο Νεοφύτωτα, τον οποίο τον αναφέραμε από τα Μπουέλ, που είναι ένας πολύ σκληροτράχυλος παίχτης. Ήταν ο Μασάμπα, που είναι της ίδιας λεγής, ήταν ο Κένι Μπάρκερ. Ήταν παίχτες που στον Κεραμνό τα προηγούμενα χρόνια νομίζω δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το σύλλογο. Και εκείνη τη χρονιά, αν και δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος, ένιωθα ότι είχαν πει βάση ότι ο Κεραυνός πλέον είχε γίνει πάλι μια σκληρή ομάδα, πολύ δύσκολο κατάβλητη. Εντάξει, μετά και εγώ έκανα την αναπροσαρμογή μου το καλοκαίρι, που πάντα σκέφτομαι, και είπα πώς μπορώ αυτό το πράγμα τώρα να το συνδυάσω για να βγει και το επιθετικό κομμάτι, ώστε η ομάδα να είναι και μπροστά και πίσω
πολύ δυνατή και έτσι με κάποιες προσταθερές μετά βρήκαμε την ισορροπία. Αλλά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δημιουργήσουμε αυτό το σκληρό σύνολο. Έχεις σκεφτεί ποτέ στην καριέρα σου να κάνεις ένα βήμα παραπέρα, να βγεις προς το εξωτερικό? Σίγουρα, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ η προπονητική, είναι ένα πράγμα που το έχω στο μυαλό μου. Είχα κάποιες ευκαιρίες, ο Τόνης μου είχε δώσει μια ευκαιρία όταν πήγε στη Ροβινάρη, τότε που κάνει εκπληκτική χρονιά και πήγα μαζί του έστω και για ένα δίμηνο που κατάλαβα κάποια πράγματα και θετικά και αρνητικά. Επίσης, όταν έφυγε από την Πρίστινα και πήγε στο Ρέθυμνο, πάλι μου τηλεφώνησαν για να πήγαινα στην ομάδα να τον αντικαταστήσω όταν έφυγε. Εκεί ήμουνα στο Κεραυνό και άλλες μια-δυο προτάσεις. Ο προπονητής του φέτος που είναι στον ύφεστο, ο Πανολόπουλος, που έχουμε πολύ καλές σχέσεις, μου τηλεφώνησε το καλοκαίρι για να πήγαινε να συνεργαστώ μαζί του, που κάνει μια εκπληκτική χρονιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ανοίγουν ευκαιρίες. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα που αντισυγκρίνω με ομάδες Ρουμανία, Ουγγαρία, ξέρω εγώ, Ολλανδία, τέτοιες ομάδες. Σε τέτοιες χώρες πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο Κεραυνός. Ο Κεραυνός έχει μια σταθερή διοίκηση, έχει γήπεδο δικό του. Παίζει στην Ευρώπη ως επιδοκλείστον, με καλύπτει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, όταν κλείσει ο κύκλος μου από τον Κεραυνό ή όταν αποχωρήσω από τον Κεραυνό, ίσως να το επιδιώξω πιο έντονα. Εντάξει, είναι και το θέμα της οικογένειας. Θα ήθελα λίγο να μεγαλώσουν και τα παιδιά μου για να μην μείνει έτσι αυτόν τον κενό. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο και για εμένα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί έλεγες προηγουμένως ότι γνώριζες τα χούγια, να το πω έτσι, των παραγόντων της κάθε ομάδας, ενώ όταν θα πάω στο εξωτερικό έρχομαι τώρα και στον πρώην συνεργάτη, τον Αντώνη Κωνσταντίνη, που τον είχα στη συνέντευξη που του είχα κάνει, μας είχε πει ότι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι αυτό ακριβώς, ότι πας στο εξωτερικό και δεν ξέρεις κανέναν. Κάθεσαι σε ένα τραπέζι μαζί με 2, 3, 4 άτομα και δεν γνωρίζεις ποιοι είναι, ούτε αυτοί σε γνωρίζουν φυσικά εσένα. Ναι. Και όλο αυτό το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Και εγώ τώρα λέω ότι είχα την τύχη να δουλέψω με δύο διοικήσεις αυτά τα χρόνια, τις οποίες γνώριζα και με γνώριζα. Όταν πάω να δουλέψω σε μια διοίκηση την οποία δεν γνωρίζεις, καταρχήν δεν ξέρεις ότι αν αυτό που σου λένε, ας πούμε, είναι πραγματικότητα. Ξεκινάς από αυτό, δηλαδή, και η ταχυποψία και η εμπιστοσύνη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ένας από τους λόγους, ενώ στην Κύπρο έρχονται πολύ καταξιωμένοι προπονητές τα τελευταία χρόνια, και θέλω να σταθώ σε αυτό, τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι Κύπροι προπονητές, αυτοί που είμαστε και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, και ο Λίνος και ο Γιαννάρας, εντάξει, για το Τόνι δεν το συζητώ, και αυτοί που δουλεύουμε εδώ στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, επειδή, εντάξει, είναι όλους μας η πρώτη μας δουλειά, η προπονητική, ίσως να έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ στο πρωτάθλημα εναντί πολύ καλών προπονητών που έρχονται από το εξωτερικό, καταξιωμένο, ίσως για αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε τους Κύπρους καλοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν κομβικό ρόλο. Εντάξει, ο Κύπρος καλοσφαιριστής, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν, κάποιοι είναι στα δικαιώματα τους, κάποιοι. Είναι πολλές οι διορυθμίες που όταν τις ξέρεις είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις, το ίδιο και με τους παράγοντες. Τι θέλουν, τι δεν θέλουν, πώς να τους συμπεριφερθείς. Και αυτά είναι, εντάξει, εκτός από το αγωνιστικό, το οποίο θεωρώ ότι οποιοδήποτε ασχολείται σε αυτόν τον επίπεδο έχει τις γνώσεις και ξέρει τι του γίνεται. Οπότε ίσως να είναι ένας ακόμα λόγος όπου στην Κύπρο τα τελευταία, νομίζω από το 2010 και μετά, τώρα είναι 8-9 χρόνια, νομίζω ίσως όλα τα πρωταθλήματα να έχουν πάρει οι Κύπροι προπονητές. Ενώ έχουν περάσει και πάρα πολλοί ξένοι. Εντάξει, ξέρεις το περσινό, τον πήρε ο Κουκούρης πέρσι που είναι από Ελλάδα, αλλά ναι, εδώ ήταν. Ναι, αλλά ο Κουκούρης θα τον έβαζα ως ένα σημείο ότι ξέρει πολύ καλά την Κύπρο. Είναι πραγματικότητα. Ναι, είναι τώρα 5 χρόνια στην Κύπρο, δούλεψε με τους ανθρώπους εκεί σαν βοηθός προπονητής. Οπότε έχει μπει στην νοοτροπία, ξέρει τους Κύπριους, ξέρει, και γι' αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα. Και θεωρώ ότι ήταν και γι' αυτό ένα από τους λόγους που από την πρώτη του χρονιά πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά. Ότι ήξερε πράγματα για καταστάσεις. Έτσι, κλείνοντας, θέλω να μου πεις αν αντιμετώπισες ποτέ μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην καριέρα σου ως πρώτος προπονητής. Να πάρεις μια απόφαση η οποία
Ήταν κομική, θα κάνουμε αυτό και θα προχωρήσουμε ή θα πατήσουμε. Ναι. Η πιο δύσκολη απόφαση που είχα να πάρω στην καριέρα μου ήταν ενώ όταν ήμουν στην ΕΘΑ και ξεκινήσαμε η ομάδα, είχε κάνει 2 ήττες στην αρχή του πρωταθλήματος και αποφάσισαμε να φέρουμε τον Μασάμπα, ο οποίος τον ήξεραμε προηγουμένως που δουλέψαμε και παλιότερα με τον Τόνι. Και θεωρώ ότι η έλευσή του άλλαξε άρδιν την ομάδα και ήταν ίσως ο πιο σημαντικός λόγος. Έκανε φοβερή χρονιά που η ομάδα κατέκτησε το κύπελλο και έκανε και τόσο καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ήταν το μήλο της έρηδος το καλοκαίρι ο Μασάμπα, τον ήθελαν και άλλες ομάδες στην Κύπρο. Πραγματικά ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και καταφέραμε να τον πείσω να έρθει μαζί μου στον Κεραυνό. Και ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία το ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είχε κάποιον τραυματισμό. Μετά, όταν επανήλθε, δεν ήταν ποτέ στα επίπεδα που ήταν προηγουμένως. Και η ομάδα περνούσε μια κάμψη εκεί πέρα. Και πρέπει να πάρω μια απόφαση. Ποιος θα φύγει, ήταν μεταξύ του Μασάμπα και του Μπάρκερ. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει για να αλλάξει λίγο το στυλ της ομάδας. Και πραγματικά εκεί έκανα κάποιες μέρες να κοιμηθώ, διότι ήταν ο παίκτης που ξέρω ότι με βοήθησε περισσότερο από οποιοδήποτε στο να σταθεροποιηθώ και να μπω σαν πρώτος προπονητής με επιτυχία. Και μετά από 3-4 μήνες έπρεπε να του πω εγώ ίδιος ότι πήραμε μια απόφαση ότι πρέπει να φύγεις από την ομάδα. Εντάξει, δεν θα το ξεχάσω. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν και πολύ συνδεδεμένος. Όπως ο κάθε προπονητής όταν ξεκινά την καριέρα του. Η πρώτη χρονιά που θα κάνει μια πολύ καλή χρονιά με κάποιους παίχτες, έτσι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση και συνήθως θέλει να τους πάρει μετά κάποιους μαζί του για ένα-δύο χρόνια μέχρι να απογαλακτωθεί από αυτό το πράγμα, να είσαι πιο ανεξάρτητο προπονητικά. Θεωρώ ότι ήταν από τις πιο δύσκολες μου αποφάσεις. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο του Μασάμπα. Νομίζω είχατε αποκλειστεί και από τον ημιτελικό του κυπέλου με ένα δικό του λάθος που είχε κάνει αυτό στο τέλος. Και όντως ήταν εκτός αυτό σε σχέση με το πώς τον είχαμε γνωρίσει. Ναι. Ήταν. Εντάξει, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος βασιζόταν πολύ στη δύναμη του, στα προσόντα του και στην γύμνασή του. Όταν είχε το θέμα με το πόδι του, γενικά τον πήρε πάρα πολύ πίσω. Ναι. Και νομίζω ήταν και ο λόγος που αφού έφυγε ο Μασάμπα άρχισε να παίρνει περισσότερο χρόνο ο Σάιμον Μιχαήλ. Ναι, εκεί βασικά από τη στιγμή που ο Μασάμπα είχε και αυτά τα αμυντικά καθήκοντα, εγώ ήθελα να μείνω στην ίδια λογική. Και εκεί είναι που ξεκίνησε ο Σάιμον να παίρνει τις ευκαιρίες του στο γήπεδο ξεκινώντας από την άμυνα. Και σιγά σιγά με τα χρόνια έδειξε ότι πλέον μπορεί και στην επίθεση να κάνει πολλά πράγματα ο Σάιμον. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ξαφόρ, για την συνομιλία μας. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπες. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Εντάξει, μιλήσαμε για όλα σήμερα. Ακούσαμε και την είδηση για την αποχώρηση του Ανδρέα του Λευκαρίτη. Εντάξει, εγώ απλά θέλω να πω ότι επειδή γνωρίζω και προσωπικά τον Ανδρέα, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε την ιστορία της ΑΕΚ και έβαλε πάρα πολλά στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Πραγματικά ελπίζω να μείνει κοντά στο άθλημα, διότι και εμείς εξαρτώμαστε από αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι χωρίς αυτού του είδους ανθρώπους με αυτήν τη δυναμική, νομίζω ότι το άθλημα μας περισσότερο αδυνατίζει παρά να δυναμώνει. Πολύ σωστά. Ωραία. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά και συγχαρητήρια για ξανά για την κατάκτηση των τίτλων. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη. Χάρηκα πάρα πολύ έτσι που τα είπαμε. Πήγαμε πολύ πίσω, θυμήθηκα πράγματα. Ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ σημαντικό, το λέω και στους παίχτες μου, να θυμόμαστε και έτσι από πού και πώς ξεκινάμε. Και αυτό όχι για να εκτιμούμε και περισσότερο κάποια πράγματα. Πήγαμε από πολύ πίσω για να φτάσουμε στο σήμερα. Θυμήθηκα πολλά πράγματα και με χαροποίησε πάρα πολύ η συζήτηση μας. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.